Γεια, είμαι Σάμι, από Φώσια Academy. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για 5 κόκκινο χρώμα των τροφίμων, για να μειώσει την αρτηριακή πίεση, όπως μπορείτε ηλικία. Μπορεί να αντιμετωπίσετε υψηλή πίεση του αίματος, και την σκλήρινση των κάτω θαλάμους της καρδιάς σας, σύμφωνα με μια ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2015. Μονοξίδιο του αζότου είναι ένα πολύ ισχυρό χημικό, αυτό προκαλεί τα αιμοφόρα αγγεία σας να χαλαρώσει, η οποία βελτιώνει τη ροή του αίματος προς τα όργανα, οι μύες σας. Και το πιο σημαντικό, την καρδιά σας, μια ταπεινή λαχανικών, ως ένας τρόπος για να βοηθήσει στην πρόληψη καρδιακών μύσας από σκλήρινση, γίνεται πιο σκληρή νωρίτερα από το αναμενόμενο. Όταν την αρτηριακή τους πίεση είναι πολύ υψηλή, μια διατροφή που περιλαμβάνει φυσικές πηγές καλίου είναι σημαντική στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, πρόδει. Ισχυρές αντιοξειδωτικές ενώσεις, βρέφη κανσερόδια, έχουν αποδειχθεί ότι μειώνουν τη συσσόρευση των αιμοπεταλίων, και φυσικά χαμηλότερη αρτηριακή πίεση. Παράγοντες που εμποδίζουν τις δύο καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια, πουνικαλαγίνη είναι το κύριο συστατικό υπεύθυνο για την αντιοξειδωτική του ροδιού, επίσης, μειώνει όχι μόνο χοληστερόλη, αλλά επίσης μειώνει την αρτηριακή πίεση πάνω από 12% και 1-30% μείωση της αθυροσκληρωτικής πλάκας, διατροφικές πληροφορίες ανά 100 γραμμάρια, κάλιο, 236 χιλιοστογραμμάρια, η βιταμίνη C, το 17%, ασβέστιο, 1%, πύρον, 1%, βιταμίνη B6, 5%, μαγνήσιο, 3%, τύπου ABC, η βίσκος, πόσιμο η βίσκο τσάι, μείγματα μείωσε τη συστολική πίεση του αίματος. Την κορυφή αριθμό στην ανάγνωση της πίεσης του αίματος, κατά μέσο όρο 7 μονάδες, διατροφικές πληροφορίες ανά 100 γραμμάρια, κάλιο, 9 χιλιοστογραμμάρια, χοληστερόλη, 0 χιλιοστογραμμάρια, η βιταμίνη Α, 5%, η βιταμίνη C, 30%, σίδηρο, 47%, τύπου ABC, αντζάρι, μεταξύ των δύο ανδρών και των γυναικών. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια τάση για τη μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης 6 ώρες μετά την κατανάλωση του χυμού τέφλων, βρήκαν μια σημαντική μείωση κατά περίπου 4,7 μονάδες. Διατροφικές πληροφορίες ανά 100 γραμμάρια, κάλιο, 325 χιλιοστογραμμάρια, οι φυτικές ίνες, 2,8 γραμμάρια, η βιταμίνη C, 8%, ασβέστιο, 1%, σίδηρο, 4%, βιταμίνη B6, 5%, μαγνήσιο, 5%, καρπούζι. Υψηλά επίπεδα καρπούζι του λικοπενίου είναι πολύ αποτελεσματικά στην προστασία των κυττάρων από βλάβες και μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε τον κίνδυνο καρδιακής νόσου, σύμφωνα με μια μελέτη. Επίσης, οι συγκεντρώσεις των καρπών της κυτρουλίνη και αργινίνη συμβάλλει στη βελτίωση, τη ροή του αίματος και μπορεί να βοηθήσει να μειώσει τη συσσόρευση περί του λίπους. Καρπούζι μειώσει την υπέρταση και τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, κάθε μπουκιά ζουμερά έχει πολλά λικόπενιο, αντιοξειδωτικά και αμινοξέα, διατροφικές πληροφορίες ανά 100 γραμμάρια, κάλιο, 112 χιλιοστογραμμάρια, οι φυτικές ίνες, 0,4 γραμμάρια, η βιταμίνη Α, το 11%, η βιταμίνη C, το 13%, πύρον, 1%, μαγνήσιο, 2%, τύπου ABC, ντόματο χυμός. Οι ερευνητές προτείνουν ότι μπορεί να είναι αντιοξειδωτικά η ντομάτα, συμπεριλαμβανομένων λικόπενιο, β' καρότενιο και βιταμίνη ε που προκαλούν τα οφέλη, κάλιο, βρίσκονται επίσης σε ντομάτες.
Έχει συσχετιστεί με βελτιωμένη πίεση του αίματος, καθώς και διατροφικές πληροφορίες ανά 100 γραμμάρια, κάλιο, 237 χιλιοστό γραμμάρια, οι φυτικές ίνες, 1,2 γραμμάρια, η βιταμίνη Α, 16%, η βιταμίνη C, το 22%, ασβέστιο, 1%, πύρον, 1%, βιταμίνη Β6, 5%, μαγνήσιο, 2%. Ελπίζουμε αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή, Φώσια Ακαδημία. Παρακαλώ, όπως εγγραφή, μοιραστείτε αυτό το βίντεο και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, fosiaacademy.com.